Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Να δούμε εδώ την προσπάθεια με την Καρνιώτησα να είναι μπροστά. Η παγιά του Ρομόντο 1-0, αλλά σηκωμένη η σημαία. Δεν μετράει τον κόλ του Χατζηβασίλη στο 10ο λεπτό. Βλέπουμε εδώ. Η παγιά εδώ είναι δύσκολο να πάρουμε θέση. Ο Λουίς Κάρλος με τον Μαλεκίδη. Λουίς Κάρλος περνάει, πέφτει κάτω, θα πάρει και το φάουλ. Ο Μαλεκίδης διαμαρτύρεται. Κυρία για την Καρμιώτησα το σούτ, την μπάλα στον Χριστοφή. Νέο σούτ θα μαζέψει σταθερά ο Σισκόφσκι. Καλή προσπάθεια. Ο Ρωμό πρέπει να είναι αυτός ο οποίος δοκίμασε το σούτ στο 15. Βγαίνει μπροστά τώρα η Καρμιώτησα με τον Ρωμό να γυρίζει το σούτ που γίνεται στο δοκάρι. Μεγάλη φάση, μαζεύει ο Σισκόφσκι. Ξανά εδώ το γύρισμα του Ρωμό. Το σούτ του Σάση, η μπάλα κάπου άλλαξε πορεία και στη συνέχεια ο Σισκόφσκι μάζεψε σταθερά. Η μπάλα θα χτυπήσει στον Οικονόμου. Πημένη δόξα με τον Μέσκα, αλλά προηγήθηκε φάουλ για την Καρμιώτησα. Λάθος διώξιμο, κερδίζει η Καρμιώτησα, που βάζει πιέσεις ψηλά, παίρνει κακοχή, παίρνει και το φάουλ τώρα. Σκοντράρει μπάλα Μαλεκίδης. Δέχεται ένα μικρό σπρόξιμο, θα πάρει και το φάουλ σε καλό σημείο. Θα χάσει καθαρά την μπάλα. Εδώ ένα μαρκάρισμα, θα έχουμε φάουλ και κάρτα για το μαρκάρισμα πάνω στον Ομάρ Σάση. Δεν ευνοείται από την κόντρα, ο Ομάρ Σάση κέρδισε. Εδώ μαρκάρισμα από τον Τραϊσεύσκι. Εκτέλεσε ο Εγγλέζου, η κεφαλιά που γίνεται, μεγάλη επέμβαση, δοκάρι και έξω. Μεγάλη στιγμή, δεν ξέρω αν έδωσε φάουλ εκεί. Ο διαιτητής σε δεύτερο χρόνο. Στα δίχτυα. Ο Χρήστος Μιχαήλ, καλύτερος παίκτες του. Να δούμε τη φάση. Να δούμε την ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί με τον Ομάρ Σάση. 0-1 στο 33. Ο Ομάρ Σάση ανοίγει το σκορ για την Καρμιώτησα. Κακό διάβασμα της φάσης από τον Εγγλέζου. Το εκμεταλλεύτηκε ο Ομάρ Σάση. Έχασε το κοντρόλ, έχασε τον έλεγχο ο Νικόλας Εγγλέζου. Και ο πανηγυρισμός από τον Χρήση Μιχαήλ. Μέσκα θέλει να περάσει, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Μετά από υπόδειξη και του βοηθού ο Νεοκλέους σφύριξε την παράβαση. Για να δούμε, Κέβιν Ολιβέιρα πιέζει και θα υποπέσει σε επιθετικό φάουλ. Ωραία κίνηση εδώ από τον Ρωμό. Εγγλέζου θα κερδίσει το φάουλ. Για τον Ολιβέιρα που έχει χώρο, πιέζεται λίγο, δέχεται ένα σπρόξιμο και παίρνει φάουλ, η δόξα σε καλό σημείο στο 44. Κερδίζει η Καρμιώτησα, ωραία κίνηση εδώ, για να δούμε ευκαιρία που δημιουργείται το σουτ, την μπάλα κόρνερ. Από την προσπάθεια του Ρωμό, πολύ ωραία κίνηση, απομακρύνεται η μπάλα προσωρινά. Ξανά Εγγλέζου, απευθείας ο Εγγλέζου, η μπάλα. Να δούμε εδώ, φωνάζουν ότι πέρασε την γραμμή. Εδώ ξανά, εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα, είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει κάμερα στην ευθεία. Ο Ρέινορτς εκτέλεσε, μαζεύει ο Σισκόφσκι, λάθος που γίνεται, 2-0. Τραγικό λάθος από τον Σισκόφσκι και ο Ρωμός έλει την μπάλα στα δίκτυα. Από το φάουλ που ξεκίνησε από τον Ρέινορτς. Βλέπουμε εδώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Ο Σισκόφσκι κάνει ένα τραγικό λάθος και εκεί βρίσκεται ο Ρωμό για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, πετυχαίνοντας το δεύτερο του φετινό γκολ.
Νέσκα πιέζει ξανά, Μαλεκίδης, υπήρξαν διαμαρτυρίες, φάουλ για την ομάδα της Καρνιώτισσας. Κόρους, εδώ ένα σουτ που έγινε οι κόντρες, νέο σουτ την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Καλή στιγμή, η στροφή, η σέντρα στην περιοχή και φαγιά που γίνεται η μπάλα έξω από την προσπάθεια του Χατζου Βασίλη. Για να δούμε αν μπορεί να απειλήσει εδώ ωραία τα κουνάκι η πάσα, το σουτ που γίνεται στην εξωτερική πλευρά των δικτύων στο 61 από τον Χριστοφή. Σε λίγο θα έχουμε και την πρώτη κίνηση, να δούμε εδώ ο Λουίς Κάρλος, το σουτ που γίνεται η μπάλα έξω, κόρνερ. Να δούμε εδώ την ευκαιρία της Καρνιώτισσας, δεν πέρασε η μπάλα από τον Μπόλιονς, εδώ το λάθος, 3-0. 3-0. Η ομάδα της Καρνιώτισσας τιμωρεί κάθε λάθος της Δόξας. Βλέπουμε ξανά τη φάση. Από την παγιά που βγήκε το γύρισμα, ο Μπόλιεβιτς σταμάτησε την φάση. Φάνηκε να τελειώνει κάπου ουσιαστικά. Η φάση έγινε το λάθος από τον Ασαμόα. Εδώ ξανά. Εδώ η σέντρα στην περιοχή, ευκαιρία για το 3-1 και θα γίνει για την Δόξα. Θα μειώσει ο Κίκας και θα αφιερώσει τον γκολ που αλλού τον Καρλίτος. Έστω και κάτω από αυτές τις δύσκολες αγωνιστικές συνθήκες, κερδίζει η ευκαιρία για το 4-1. Για να δούμε το πλασέ που γίνεται, ο Σισκόφσκι θα σώσει το τέτα-τέτ. Εδώ η προσπάθεια, ο Τούμπας θα μαζέψει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχει λίγο χώρο, δοκιμάζει την παγιά, κοντράρει. Προηγούμενη φάση, Καραμόγο το γύρισμα νομίζω υπήρχε χέρι, ήταν ανοιχτό το χέρι. Με τον ταχύτατο Καβαρτί, μένει στην περιοχή, κάνει το σου την μπάλα, θα περάσει εκτός. Για να δούμε τον Μαρσάση στην περιοχή, το γύρισμα δεν μπορεί να τελειώσει την φάση. Ιρμίνο, Βόλιεβιτς, θα πέσει κάτω, θα πάρει και το φάουλ. Κέβιν Ολιβέιρα, εκτέλεσε, η μπάλα περνάει, 2-3, με Σαντίκ, αν δεν κάνω λάθος, η Δόξα μειώνει και δίνει ενδιαφέρον στα τελευταία στάδια της αναμέτρησης. Στο 90 το γέμισμα, Σαντίκ κερδίζει την κεφαλιά, ευκαιρία για το 3-3, ο Τούμπας θα σώσει, η επέμβαση του αγώνα είναι αυτή από τον νεαρό. Ο Ιωακίμ Τούμπας, Εγγλέζου, εκτέλεσε η κεφαλιά προς τα πίσω, 3-3, φοβερή εξέλιξη. Ο Κίκας λυτρώνει τη Δόξα. Ξανά εδώ η φάση. Η μπάλα πέρασε προς τα πίσω. Ο Κίκας έβαλε το κεφάλι από την προσπάθεια που έγινε από τον Μουκτάρι. Έχω την εντύπωση ο Κίκας, χωρίς να βλέπει, χωρίς να έχει καλό οπτικό πεδίο. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.